Στο Λονδίνο και στον τελευταίο αγώνα με την Τότεναμ θα κριθεί πρόκριση ή όχι του Παναθηναϊκού στη φάση των 32 ομάδων του Europa League. Οι πράσινοι πέτυχαν χθες την πρώτη τους νίκη στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση κόντρα στη Μάριμπορ με 1-0 και αν επικρατήσουν και τη Τότεναμ θα προκριθούν. Ο Παναθηναϊκός του Χουάν Ρότς άφησε γλυκιά γεύση στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες το βράδυ και στην επιστροφή του Αργεντινού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Τριφυλιού απέκτησε κίνητρο για το Λονδίνο και τον αγώνα με τη Τότεναμ, ενώ πρόσφερε και ελπίδα στον κόσμο του Παναθηναϊκού για ένα καλύτερο μέλλον. Σιγά σιγά αποκτούν και μια αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη συνέχεια της προσπάθειάς μας. Ο αγώνας με την Τότεναμ στο Λονδίνο στις 6 Δεκεμβρίου αποκτά χαρακτήρα τελικού. Ο Βιτόλο χρειάστηκε δύο πέναλτι για να σκοράρει το ένα και ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρώτη του νίκη κόντρα στη Μάριμπορ με 1-0 στους ομίλους του Europa League. Ο Ισπανός έσαι την μπάλα δύο φορές στα 11 μέτρα και σε διάστημα λίγων λεπτών. Αστόχησε το πρώτο πέναλτι στο 54 με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι, ενώ στο δεύτερο στο 67 πήρε την μπάλα από τα χέρια του Σισοκό, επέδειξε αποφασιστικότητα και θέληση για ρεβάντς και τα κατάφερε. Για να φτάσει βέβαια ο Παναθηναϊκός στην αύξηση της πίεσης προς την περιοχή της Μάριμπορ και να κερδίσει δύο πέναλτι, είχε παίξει σημαντικό ρόλο και αποβολή του Μέγιατς στο φινάλε του πρώτου μέρους για χέρι στο όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 30 λεπτό η Σισοκό Κουίνσι Τοτσέ συνεργάστηκαν με ωραίες πάσεις με τον Ισπανό Φορ να ανατρέπεται και το διαιτητή να μην βλέπει την παράβαση. Το σκορ πάντως θα μπορούσε να ήταν ευρύτερο του 1-0 αν ο τερματοφύλακας της Μάριμπορ δεν κέρδισε τον Τοτσέ σε ένα τετατέτ και σε μια εκτέλεση φάουλ. Λάτσιο και Τότεναμ έμειναν στο 0-0 για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League με τους Ιταλούς να έχουν τις ευκαιρίες αλλά ακόμα και με αυτό το βαθμό της οπαλίας να προκρίνονται στην επόμενη φάση. Την παράσταση στο παιχνίδι του Ολύμπικου έκλειψε ο μεγάλος προσκεκλημένος Πολ Κασκόιν. Θρύλος και των δύο ομάδων που αποθεώθηκε από τους Ιταλούς και οι οποίοι είχαν αφιερώσει αρκετά για το Λιοντόκαρδο όπως τον αποκαλούσαν. Την πρόκρισή του στη φάση των 16 ομάδων της Ευρωλίγκα εξασφάλισε ο Ολυμπιακός που νίκησε με 75-53 την Έφες Ανατολού για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης δεν καταφέραν να καλύψουν τη διαφορά των 26 πόντων από την ήττα του στον πρώτο αγώνα, ώστε να είχαν βαθμολογικό πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας από την τουρκική ομάδα, αλλά η εμφάνισή τους ήταν εντυπωσιακή. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Παπανικολάου με 17 πόντους και τον ακολούθησαν ο Σπανούλης με 14 και ο Λό με 10. Ο Ολυμπιακός έπαιξε. Είχε την καλύτερη αμυντική απόδοση μέχρι τώρα στους ευρωπαϊκούς αγώνες του. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, χωρίς τους τραυματίες Χόρτσι, Ανίτη, Ούκιτς και Πάνκο, θα παίξει με την Καντού στην Ιταλία.